το 71ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας, που έχετε την ευκαιρία να παρακολουθείτε από το Action 24. Διεξάγεται για 4 ημέρες εδώ στο Σχοινιά. Η σημερινή μέρα είναι η τελευταία μέρα, η μέρα των τελικών για άνδρες και γυναίκες. Είχαν προηγηθεί η μέρα για τους τελικούς σε εφήβους και νεάνιδες, ενώ οι προηγούμενες ημέρες ήταν οι μέρες των ημιτελικών κλπ. Επόμενος τελικός, τετράκοπος άνευ ελαφρών βαρών ανδρών, που έχουμε 4 πληρώματα. Το πρώτο πλήρωμα στην διαδρομή 1, Χρήστος Κρούτιας, Αλέξανδρος Βούλγαρης, Ιωάννης Παπαδιώτης και Μιχάλης Παπασταύρος από τον ναυτικό όμιλο Ιωαννίνων. Το δεύτερο πλήρωμα στην διαδρομή 2, Βαγγέλης Μπατζαβινάτος, Γιώργος Ανδρής, Ιωάννης Βρετός και Αναστάσιος Κεφαλάς από τον όμιλο Ερετών. Στην τρίτη διαδρομή, το τρίτο πλήρωμα, Λευθέριος Κόνσολας, Γιώργος Κόνσολας, Νικόλαος Αφεντουλής και Απόστολος Ανδρέας Λαζαρίδης από τον ναυτικό αθλητικό όμιλο Σαλαμίνας. Και το τέταρτο πλήρωμα στην τέταρτη διαδρομή, ο Γιάννης Κουρκουρίκης, Αριστίδης Χρυσόπουλος, Χαριζάνης Αθανασίου και Γρηγόρης Βασιλιάδης από τον ναυτικό όμιλο Θεσσαλονίκης. Μαζί μας στο σχολιασμό ο Ολυμπιονίκης, ο Βασίλης Πολύμερος. Βασίλη, είμαστε στον τελικό. Τετράκοπο άνευ ελαφρών βαρών ανδρών. 4 τα πληρώματα, περίπου στο μέσο της διαδρομής. Έχουν αρχίσει να ξεχωρίζουν. Ναι, στην τετράκοπο των ελαφρών βαρών υπάρχει το πλήρωμα της Σαλαμίνας, το οποίο αποτελείται από τους αδελφούς Κόνσολα, τον Αφεντούλη και τον Λαζαρίδη. Τα τρία παιδιά, οι αδελφοί Κόνσολα και ο Αφεντούλης, είναι σταθερά μέλη της εθνικής ομάδος. Είναι, ο Κόνσολας ήταν 8ος Ολυμπιονίκης και τα τρία παιδιά μαζί ήταν δεύτεροι στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα πέρυσι στη Βουλγαρία, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντρών. Είναι μια δυνατή βάρκα. Πιστεύω έχουν ξεχωρίσει και δεν θα έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα να επικρατήσουν. Βέβαια, βλέπω ότι και ο Νόφ είναι πολύ κοντά με τον Γιάννη τον Κουρκουρίκη, που είχαμε αγωνιστεί μαζί στους Ολυμπιακούς το 1996. Ήμασταν τότε μαζί πλήρωμα. Βλέπω ότι γίνεται μια καλή μάχη. Αν και οι περισσότεροι περιμέναμε τη Σαλαμίνα ότι θα ήταν το φαβορί, βλέπω ότι γίνεται μια πολύ καλή μάχη μαζί με τον Νόφ και θα κριθεί στα τελευταία μέτρα το αποτέλεσμα για την πρώτη θέση. Με το πλήρωμα της Θεσσαλονίκης να δείχνει αυτή τη στιγμή. Είναι λίγο πίσω τώρα, σχεδόν μια βάρκα, μισή βάρκα με μια βάρκα πίσω η Θεσσαλονίκη. Αλλά έχουμε ακόμα 200 μέτρα, δεν έχει τελειώσει τίποτα. Βλέπουμε τώρα η Θεσσαλονίκη κάνει μια μικρή επίθεση. Είναι ανοιχτό το αγωνίσμα για αυτές τις δύο βάρκες. Η βάρκα της Σαλαμίνας με τα αδέρφια Κόνσολα, τον Αφεντουλή και τον Λαζαρίδη. Ναι, τώρα εντάξει, δεν νομίζω ότι έχουμε άλλα 100 μέτρα αγώνα. Ναι, είναι μια βάρκα η Θεσσαλονίκη. Ο ναυτικός τώρα προσπαθεί να κάνει, αλλά δεν προλαβαίνει να μαζέψει αυτή τη διαφορά. Η Σαλαμίνα θα είναι η πρωταθλήτρια βάρκα. Ο ναυτικός Θεσσαλονίκης. Ναι. Είναι η στιγμή του τερματισμού. Ναι, η βάρκα της Σαλαμίνας θα είναι η νικήτρια.
Πρωταθλήτρια Ελλάδος. Δεύτερο το πλήρωμα της Θεσσαλονίκης. Και τρίτο το πλήρωμα έρχεται τώρα των Ιωαννίνων. Με τον Χρήστο Κρούτια, τον Αλέξανδρο Βούλγαρη, τον Ιωάννη Παπαδιώτη και τον Μιχάλη Παπασταύρο. Είδαμε στον τερματισμό. Και στην τέταρτη θέση σε λίγο το πλήρωμα του ομίλου Ερετών. Ο Βαγγέλης Ματζαβινάτος, ο Γιώργος Ανδρής, ο Ιωάννης Βρετός και ο Αναστάσιος Κεφαλάς. Εμείς βλέπουμε τους νικητές. Στο κοντινό πλάνο, τη στιγμή που τερματίζει και η βάρκα του ναυτικού ομίλου Ερετών. Πόσο διαφορετικό είναι, Βασίλη, το να έχεις μια βάρκα όπως η Τετράκοπος και πόσο διαφορετικό είναι όταν είναι μόνο ένας αθλητής στο απλό το σκιφ. Η Τετράκοπος είναι αρκετά δύσκολο αγώνισμα. Καταρχήν μόνο και μόνο το ότι τέσσερα άτομα πρέπει να συγχρονιστούν και να... και ειδικά τώρα στην κατηγορία που είναι και ελαφρά βάρη, πρέπει να είναι 70 κιλά, δύο ώρες πριν τον αγώνα να ζυγιστούν, να έχουν 70 κιλά. Είναι αρκετά δύσκολο, γι' αυτό βλέπουμε και η συμμετοχή είναι σχετικά περιορισμένη, μόλις 4 συμμετοχές. Παρ' όλα αυτά, τα τελευταία χρόνια και στην εθνική ομάδα γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια να σχηματιστεί μια τέτοια βάρκα. Γιατί στις προηγούμενες Ολυμπιάδες και Παγκόσμια Πρωταθλήματα είχαμε μόνο το διπλό σκιφ των ελαφρών βαρών. Τώρα γίνεται μια προσπάθεια να σχηματιστεί μια τέτοια βάρκα εν ώψη του Ρίου, της Ολυμπιάδας του Ρίου. Τα δύο παιδιά που ήταν μέσα στη βάρκα της Αλαμίνας, ο Αφεντούλης και ο Κόνσολας, κατά πάσα πιθανότητα θα είναι τα δύο μέλη αυτού του πληρώματος. Πιστεύω ότι μέχρι το 2015, που θα είναι και η χρονιά πρόκρισης για τους Ολυμπιακούς, θα έχει συγκροτηθεί και θα έχει γίνει μια αρκετά δυνατή βάρκα. Η φετινή